Να πω καταρχήν και νομίζω ότι εκφράζω όλους εσάς ότι ήταν δύο πάρα πολύ καλές εισηγήσεις. Εξαιρετικές εισηγήσεις. Οι οποίες η μία από τα μέσα, ως δούριος ύπος, η άλλη από τα έξω, μας τριμώξανε. Μας βάζουν ερωτήσεις που δεν είναι όμως αναπάντητες. Κάτι νόμιμο. Και το ότι απαντούνται δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τις δυσκολίες. Τις τεράστιες δυσκολίες. Εδώ θέλω να πω ότι κάποιες φορές υπάρχει ανομβρία. Και είναι λογικό να μην φυτρώνει τίποτα. Και ό,τι υπάρχει να ξεραίνεται. Κάποιες άλλες φορές πέφτει πολύ βροχή. Και δεν είναι λογικό να φυτρώνουν καχεκτικά φυτά, να μην μπορούν να μεγαλώσουν και σήμερα ζούμε μια τέτοια εποχή για την αριστερά. Δηλαδή, ένα κλίμα που ειδικά στην Ελλάδα, για κάποιους πολύ περίεργους λόγους, της δίνει τη δυνατότητα όχι απλώς να κάνει αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι μια αριστερά η οποία κάνει αντιπολίτευση είναι μια ευνουχισμένη αριστερά, αλλά να κάνει πολιτική. Και μάλιστα να κάνει σε δύο επίπεδα πολιτική. Και στο επίπεδο των ριζοσπαστικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, όπως θέλετε να πέστε τα, και στο επίπεδο των άμεσων παρεμβάσεων, αν θέλετε, της προσέγγισης του συστήματος με την ίδια του τη λογική και της αποδόμησής του, εφόσον αυτό γίνεται. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Θα επιμείνω λίγο στο παράδειγμα, γιατί έχει και μια επικαιρότητα με 7 ερωτήματα που θέλω να βάλω προς την κυβέρνηση. Όπως βλέπω τα πράγματα, εμείς είμαστε κάθετα ενάντια στο πρόγραμμα, στις επιλογές και τις δεσμεύσεις και τις εντολές του Συμφώνου της Σταθερότητας. Ακόμη όμως και αν δεχθούμε τη λογική της κυβέρνησης Παπανδρέου, που κινείται μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου της Σταθερότητας, υπάρχουν τρομερά ερωτήματα μέσα στα πλαίσια της λογικής για την άνευ όρων παράδοση των ελληνικών ομολόγων στη βορρά των hedge funds και των επενδυτικών τραπεζών. Και εδώ είναι κλειδί η σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με την Goldman Sachs και με τα hedge funds που σέρνει από πίσω της. Και είναι η μη διερεύνηση άλλων επιλογών και δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα να αποφύγει αυτά τα τεράστια spread και αυτή την τεράστια αναξιοπιστία και που έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι έχουμε μία ανόητη κυβέρνηση η οποία σύρθηκε στην παγίδα και η άλλη πιο πιθανή είναι ότι έχουμε ένα στημένο παιχνίδι χρεοκοπίας της Ελλάδας μέσα στο οποίο έχει συμβάλει και η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να γίνει όλη αυτή η επίθεση ενάντια στο κοινωνικό κράτος της κατακτήσης των εργαζομένων. Και 7 ερωτήματα προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Γιατί την πώληση των ομολόγων του περασμένου μήνα η ελληνική κυβέρνηση, Παπανδρέου, την ανέθεσε στην Goldman Sachs, που είναι γνωστή για τις σχέσεις με τα hedge funds, σύμφωνα με καταγγελία της ίδιας της Eurostat, που κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας μας με όλες τις γνωστές πρακτικές τους από το 2001 για τη συγκάλυψη του χρέους κλπ. Δεύτερον, γιατί δεν ανακοινώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γκάρι Κόρν, κεντρικό στέλεχος της Goldman Sachs, και μάλιστα δύο φορές, και για ποιο σκοπό έγινε αυτή η συνάντηση. Τρίτον, ποια είναι τα κρατικά στελέχη που συναντήθηκαν πριν από 3 εβδομάδες με εκπροσώπους της Paulson Hedge Fund, του μεγαλύτερου hedge fund που υπάρχει στον κόσμο, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήρθαν στην Αθήνα συνοδευόμενοι από στελέχη της Goldman Sachs. Τέταρτο, γιατί ο νέος επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο κ. Χριστοδούλου, γιατί είναι αυτός ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της Goldman Sachs σε θέματα παγκοσμίων αγορών και παραγόγων. Πέμπτον, η προμήθεια των 85 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε η Goldman Sachs για την τελευταία έκδοση των ομολόγων είναι εξασφαλισμένο, διότι υπάρχουν αντίθετες, όχι απλώς υπόνοιες, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά υψηλόβαθμων κρατικών στελεχών του οικονομικού τομέα. Μπορεί να το εγγυηθεί αυτό η κυβέρνηση. Έκτο, γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί τη διαδικασία όξιων, δηλαδή των δημοπρασιών, με συντονιστή την Goldman Sachs, η οποία
συντονίζει 21 τράπεζες και δεν επιδιώκει την διαδικασία private placement, δηλαδή την προσπάθεια να συμφωνιών για αναζήτηση κεφαλαίων με επιτόκια τα οποία μπορεί να συγκρίνονται με τα γερμανικά, χωρίς τα τεράστια spread που υπάρχουν. Και έβδομο και τελευταίο, γιατί η κυβέρνηση για την πρόθεση των ομολόγων δεν χρησιμοποιεί αμυγώς κρατικές τράπεζες της Ελλάδας, ώστε να εξασφαλιστεί στην κερδοσκοπία ιδιωτικών τραπεζών και funds. Θέλω να πω, ήθελα να κάνω αυτά τα ερωτήματα και μου έδωσε τη δυνατότητα, αν θέλετε, και σημερινή παρέμβαση να τα θέσω, αλλά δεν είναι άσχετα από το θέμα μας. Είναι πλούσιο το έδαφος δραστηριότητας της αριστεράς. Και όχι μόνο, εγώ αμφισβητώ το αντιπολίτευση πριν απ' όλα, από το προγραμματική ή το δομική, για να κάνει πολιτική. Για να κάνει πολιτική αντίθεσης στον πυρήνα των επιλογών της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος σήμερα. Για να αναδείξει κεντρικούς στόχους αλλαγής, όπως έχει γίνει μια προεργασία πρώτη, σημαντική κατά τη γνώμη μου, και είναι μια καλή κληρονομιά μας στα 15 σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θέλουν συνεχώς επικαιροποίηση και εμβάθυνση, αλλά να μπει και στα καθημερινά μέτωπα και να αναδείξει τις αντιθέσεις, τα προβλήματα, τις αντιφάσεις, τις υποχωρήσεις, το ξεπούλημα της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά είμαστε υπό τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι με βάση τα άρθρα της συνθήκης, τα οποία ενεργοποιήθηκαν, μπορεί πλέον να κάνει συστάσεις και να αποφασίζει για την οικονομική πολιτική της χώρας μας, το ECOFIN, χωρίς καν τη δικιά μας συμμετοχή. Κανένας διεθνισμός, καμία αναγνώριση της κοινής, αν θέλετε, συνάντησης και δράσης των χωρών της Ευρώπης, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι μια χώρα η οποία έχει προβλήματα αξιοπιστίας στο δημόσιο της χρέος θα την κυβερνούν άλλοι. Και αυτό η αριστερά πρέπει να το φέρει και να γίνει κατανοητό πλατιά στον κόσμο.